Εκδήλωση διαμαρτυρία πραγματοποίησε το κίνημα οικολόγων περιβαλλοντιστών έξω από την κεντρική τράπεζα με τον Γιώργο Περδίκη να εξαπολύει σοβαρότατη καταγγελία, αναφέροντα πω κάποιοι γνώριζαν και προετοίμαζαν το κούρεμα στι καταθέσει των Κυπριακών τραπεζών. Εμεί, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι λειτουργό του Υπουργείου Οικονομικών είχε έτοιμο το νομοσχέδιο για το κούρεμα πριν ακόμα βρεθεί ο πρόεδρο Δημοκρατία στην συνεδρίαση του Eurogroup. Εχμέ άφησε για ακόμη μία φορά κατά του πανίκου Δημητριάδη, καλώντα τον να δώσει στη Βουλή τι λίστε με τα ονόματα όσων απέσυραν τα κεφάλαιά του από την Κύπρο λίγο πριν το Eurogroup τη 15η Μαρτίου για να διερευνηθεί το ενδεχόμενο κατά πόσον κάποιοι έτυχαν προνομιακής πληροφόρησης. Κάποιοι μας εκμεταλλεύτηκαν άγρια και αυτούς τους κυρίους ο κύριος Δημητριάδης του καλύπτει και αυτό βαρύνει ακόμα περισσότερο την περίπτωση του και τον κάνει ακόμα περισσότερο έναν υπόλογο απέναντι στον Κυπριακό λαό. Αποκάλυψε μάλιστα πως το κίνημα οικολόγων έχει ξεκινήσει τη δική του μελέτη σε μια προσπάθεια να εξευρεθεί λύση για απεγκλωβισμό από τα τραγικά οικονομικά αδιέξοδα. Πρέπει να γίνει σοβαρή μελέτη, να παρθούν σοβαρές αποφάσεις και να τεθεί ο Κυπριακός λαός ενώπιον σοβαρών προτάσεων να αποφασίσει. <Τι> Είναι η ώρα του δημοψηφίσματος όταν ολοκληρωθούν οι προτάσεις. Κάλεσε επίσης τον πρόεδρο της Δημοκρατίας να προβεί σε άμεση σύγκληση του Εθνικού Συμβουλίου για χάραξη στρατηγικής που να επιτρέπει την αποφυγή της διασύνδεσης της παροχής οικονομικής βοήθειας προς την Κύπρο με την εκμετάλλευση του φυσικού αερίου και το Κυπριακό.